Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισόδιο από το The Greek Vineyard. Σε αυτό το επεισόδιο θα απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Πού είναι ο χειμώνας? Πριν ξεκινήσουμε όμως αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, αλλά να μας ακολουθήσετε και σε όλα τα social media, σε Facebook, Instagram, αλλά πλέον και TikTok. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το website του The Greek Vineyard στο www.thegreekvineyard.com. Είναι μέσα Ιανουαρίου του 2023 και οι περισσότεροι μου στέλνετε την εξής απορία και τον εξής προβληματισμό. Πού είναι ο χειμώνας, τι συμβαίνει φέτος και γιατί οι θερμοκρασίες είναι τόσο υψηλές και τι μπορεί να προκαλέσει όλη αυτή η κατάσταση. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε λίγο για το τι μπορεί να συμβαίνει και τι μπορεί να προκαλέσει σαν πρόβλημα στην αμπελουργία. Πάμε λίγο να αναπτύξουμε μερικά μετεωρολογικά δεδομένα όπως αυτά αποτυπώνονται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες οργανώσεις που ασχολούνται πάρα πολύ με αυτή τη δουλειά, με το να καταγράφουν το κλίμα και τα μετεωρολογικά δεδομένα. Θα ξεκινήσουμε με τον πιο σοβαρό οργανισμό μετεωρολογικών δεδομένων, ο οποίος είναι ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ο WMO, ο οποίος έχει ήδη ανεβάσει αρκετά δεδομένα δείχνοντας την κατάσταση, την μεγάλη προβληματική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. Διανύουμε τον 8ο θερμότερο χειμώνα. Και όταν λέμε 8ο, εννοούμε 8 τελευταίους χειμώνες κατά σειρά. Έχουμε συνεχώς αυξανόμενες μέσες θερμοκρασίες. Αυτό φυσικά δεν χρειάζεται κάποιον μετεωρολογικό σταθμό ή οργανισμό για να το καταλάβουμε. Το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι, όπου βλέπουμε ότι τα τελευταία 8 ετία λίγοι είναι οι χειμώνες που ήταν πραγματικά κρύοι και με πολλά χιόνια. Και είναι κάτι το οποίο ισχύει, καθώς το βλέπω και εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, ότι για παράδειγμα σε αυτή την περιοχή που βρισκόμαστε τώρα, που είναι η Οικουμένησα, έχουμε ελάχιστα χιόνια πλέον τα τελευταία 8-9 χρόνια και οι χιονοπτώσεις περιορίζονται σε μία ή δύο το πολύ κάθε χειμώνα και αυτή διαρκεί μία με δύο ημέρες. Στην τρίτη μέρα βλέπουμε ότι τα χιόνια λιώνουν μέσα σε λίγες ώρες και εξαφανίζονται. Σύμφωνα με τον WMO αλλά και πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες και πανεπιστήμια που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή, οι χειμώνες μας είναι πλέον πιο θερμοί. Η πρόβλεψη που είχαν κάνει για τη δεκαετία 2012-2022 ήταν άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1,09 βαθμούς και μιλάμε για την μέση θερμοκρασία. Μέση θερμοκρασία, όπως υπολογίζεται, υπολογίζουμε τις θερμοκρασίες της ημέρας ανά ώρα και τις διαιρούμε δια τις 24 ώρες για να βγάλουμε την μέση ημερήσια θερμοκρασία. Πολλοί θα πείτε ότι ο ένας βαθμός δεν έχει μεγάλη διαφορά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ένας βαθμός σε βάθος μιας δεκαετίας σε αύξηση μέσης θερμοκρασίας είναι ένα τεράστιο ποσό θερμοκρασίας σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και ενώ η πρόβλεψη ήταν 1,09 βαθμούς, πλέον έχοντας μπει στο 2023, έχουμε πλέον τις καταγραφές και οι καταγραφές δείχνουν ότι τελικά η μέση θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 1,15 βαθμούς. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε πιο πάνω από τις διοσίωνες προβλέψεις που κάναμε περίπου 15 χρόνια πριν. Πράγμα το οποίο χτυπάει ακόμα περισσότερο τα καμπανάκια, δείχνοντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν θα μείνω στο τι μπορεί να φταίει και να συμβαίνει αυτό. Είναι σίγουρα επιρροή όλων αυτών που κάνουμε με τις δραστηριότητες με τα καύσιμα, αλλά επίσης μπορεί να είναι και μια κλιματική αλλαγή η οποία μπορεί να οφείλεται ακόμα και στις κινήσεις των πλανητών λόγω του ότι όλες οι τροχές είναι ελλειπτικές. Και αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο έχει και φυσιολογικούς χαρακτήρες μέσα, αλλά έχει φυσικά και επιρροή από τον άνθρωπο. Το πρόβλημα που θα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο, γιατί εμείς ασχολούμαστε με την αμπελουργία, είναι τι επίπτωση έχει η αλλαγή της μέσης θερμοκρασίας και οι πιο ζεστοί χειμώνες στην λειτουργία των αμπελιών μας. Και τι μπορεί να προκαλέσει, ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει, ποιες προκλήσεις και ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μπείτε στον θαυμαστό κόσμο της αμπελουργίας. Όσοι με παρακολουθείτε, σίγουρα έχετε δει ότι έχω ανεβάσει ήδη ένα ντοκιμαντέρ για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στην αμπελουργία,
Το βίντεο αυτό υπάρχει σε link στην περιγραφή αυτού του βίντεο και εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την αλλαγή της θερμοκρασίας και τους πιο ζεστούς χειμώνες είναι η αλλαγή στον κύκλο της αμπέλου. Και φυσικά όλοι γνωρίζετε ότι η άμπελος έχει έναν κύκλο όπου ξεκινάει από λίθαργο, μπαίνει στη βλάστηση, κάνει την παραγωγή και ξανακαταλήγει στο λίθαργο. Και αυτή είναι η εποχή του λιθάργου. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε μέσα σε έναν αμπελώνα από ξινόμαυρο, ο οποίος αμπελώνας έχει ήδη προκλαδευτεί και βρίσκεται στην κατάσταση του λιθάργου. Υπάρχουν δύο τύποι λιθάργου και θα τους αναλύσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο, το οποίο ανεβαίνει πολύ σύντομα αμέσως μετά από αυτό το επεισόδιο. Το πρόβλημα με τον λίθαργο είναι ότι εάν δεν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, σιγά σιγά το αμπέλι βγαίνει από τη διαδικασία του ένδοδου λιθάργου, του βαθύ λιθάργου δηλαδή, όπου εκεί κρατώνται με χημικούς τρόπους κυρίως τα αμπέλια σε ύπνο, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, και ουσιαστικά μπαίνουμε στον οίκο λίθαργο. Αυτά τα αναλύσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Εφόσον το αμπέλι βγει από αυτό το λίθαργο και μπει στον οίκο λίθαργο, αν προκύψουν μερικές ημέρες ζεστές, θα ξεκινήσει η βλάστηση. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη απειλή για το αμπέλι. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς, όλες οι παραμεσόγειες περιοχές, αλλά ακόμα και η Γαλλία, που είναι μια πιο κρύα και πιο βόρεια χώρα, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Φοβούνται πάρα πολύ ότι θα έχουμε έκτηξη των οφθαλμών ακόμα και μέσα Φεβρουαρίου. Είναι καταστροφικό αυτό? Ναι, είναι καταστροφικό. Και είναι καταστροφικό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο χειμώνας δεν έχει χαθεί εντελώς, αλλά έχει μετατοπιστεί. Οπότε, αν έχουμε ζεστές ημέρες τόσο όσο χρειάζεται για να ξεγελάσει τα αμπέλια να ξυπνήσουν, αυτά μπορούν να βλαστήσουν και να προκληθεί καταστροφή αργότερα από έναν όψιμο παγετό. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σχεδόν κάθε χρόνο. Έχουμε περιοχές με δέντρα και αμπέλια που υποφέρουν κάθε χρόνο από παγετούς. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι όταν τα αμπέλια δεν μένουν σε λίθαργο και αναγκάζονται να βλαστήσουν πιο νωρίς, αναγκαστικά μπαίνουν και στην παραγωγή πιο νωρίς και κλείνουν τον κύκλο τους επίσης πιο νωρίς. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει όλο τον κύκλο της αμπέλου και δεν προλαβαίνει ουσιαστικά το αμπέλι να κάνει σωστά τις λειτουργίες του και να μπορέσει να αποθηκεύσει και θρεπτικά στοιχεία σε όλα τα μόνιμα μέρη και στις ρίζες, ούτως ώστε να μπορεί να συνεχίζει να ξαναβλαστάνει τις επόμενες χρονιές. Σιγά σιγά δηλαδή τα αμπέλια μας αρχίζουν και γερνάνε πιο γρήγορα, εξασθενούν και δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει από τον κακό κύκλο, τον βλαστικό κύκλο της αμπέλου, είναι η εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος του φυτού, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευπαθές σε ασθένειες και εχθρούς. Μου έχετε στείλει πάρα πολλοί κόσμος τι μπορεί να συμβεί αν συνεχίζει να αυξάνει τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή αν ξαφνικά σταματήσει να υπάρχει και έντονος χειμώνας. Την απάντηση αυτή την έχουν δώσει ήδη οι τροπικές περιοχές, οι περιοχές οι οποίες δεν έχουν χειμώνες παρά μόνο περιόδους με βροχοπτώσεις, όπου εκεί, όπου καλλιεργούνται αμπέλια, δεν πέφτουν ποτέ σε λίθαργο. Παραμένουν σε βλαστική κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και μάλιστα σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν και δύο καλλιεργητικές περίοδοι, δηλαδή έχουμε δύο παραγωγές. Τι συμβαίνει σε αυτά τα αμπέλια? Είναι λίγες έρευνες που έχουν γίνει και επειδή υπάρχει κλιματική αλλαγή και όλα δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί, και όταν λέμε πάμε δεν εννοούμε αύριο μεθαύριο, εννοούμε και σε βάθος 50, 70 και 100 χρόνων, σίγουρα αυτό που έχει βρεθεί είναι ότι τα αμπέλια ζουν πολύ λιγότερο. Η διαδικασία του λιθάργου είναι μια διαδικασία που βοηθάει πάρα πολύ στα πρέμνα να μακροζωούν. Επίσης, πάρα πολλοί θεατές του The Greek Vineyard μου ρωτάτε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, είναι λίγα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο της ελληνικής κατάστασης, καθώς δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα που μπορείς να πάρεις για να σταματήσεις τον λίθαργο, πέρα από κάποιες χημικές ουσίες που μπορούν να ψεκαστούν. Θα τις αναλύσουμε στο επόμενο βίντεο πώς λειτουργεί ο λίθαργος και εκεί θα καταλάβετε αρκετά πράγματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και να προετοιμαστούμε είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την πρόωρη εκβλάστηση και πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους παγετούς που μπορούν να έρθουν μπροστά μας. Έχω ήδη κάνει ένα επεισόδιο που μιλάω για τον παγετό στο αμπέλι και πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε και πάλι είναι λίγα τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε, αλλά μπορεί αυτά τα λίγα πράγματα να φανούν σωτήρια. Το κυριότερο μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, δηλαδή του πιο ζεστού χειμώνα, είναι η μετεγκατάσταση των αμπελώνων σε πιο ορεινές περιοχές. Θα μου πείτε, Γιώργο, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, ειδικά για περιοχές που είναι παιδινές. Είναι ουσιαστικά πρέπει να μετακινηθούμε για να πάμε σε μια άλλη περιοχή να ζήσουμε. Δυστυχώς,
η όλη πραγματικότητα δείχνει αυτό το πράγμα, ότι οι καλλιέργειες σιγά σιγά που απαιτούν χειμώνα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν σε πιο ορεινές περιοχές. Είναι ένα πλάνο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί από σήμερα για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια και ήδη πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με επιτραπέζωστα φύλλη στο εξωτερικό αλλά και εινοπία στο εξωτερικό, ακόμα και σε πολύ παραδοσιακές και ακριβές περιοχές, σιγά σιγά δημιουργούν πλάνα με εγκατάσταση των αμπελώνων σε ορεινότερες περιοχές. Δηλαδή, ξεκινάμε με την διάθεση, εφόσον βρισκόμαστε κοντά σε έναν ορεινό όγκο όπως είναι η Οικουμένησα, για παράδειγμα που βρίσκομαι εδώ, να μετακινηθούμε από τις παιδινές περιοχές, στις ημιπυρωτικές και όσο πιο ψηλά μπορούμε, στα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Δηλαδή, όλα τα νέα μπέλια να φυτεύονται πιο ψηλά. Εκεί ουσιαστικά θα μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο για να μπορέσουμε να καλλιεργούμε το αμπέλι με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουμε τον λίθαργο και είναι ο πιο σωστός τρόπος. Δεν θα σας πω κλείνοντας ότι θα ελπίσουμε ότι ο χειμώνας κάποια στιγμή θα στρώσει, γιατί δεν πρόκειται να στρώσει. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα και οι εξελίξεις και τα μοντέλα πλέον δείχνουν ότι οι χειμώνες θα γίνονται πιο ξηρικοί και πιο ζεστοί. Και επίσης οι βροχοπτώσεις θα συμπυκνώνονται πάρα πολύ σε στενότερα χρονικά όρια, όπως είπαμε και στο ντοκιμαντέρ. Το 50% της βροχόπτωσης, είχα πει, πέφτει παγκόσμια σε όλη τη γη μέσα σε μόλις 11 ημέρες. Οπότε τι έχουμε, πιο ραγδαίους κατακλυσμούς και λιγότερες ποτιστικές βροχές. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να αναπτύξουμε και εμείς μία άλλη κουλτούρα, πρέπει να προστατεύουμε τους πόρους που έχουμε και να μην τους καταστρέφουμε, όπως είναι το νερό κυρίως, και γενικά να προετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά για το τι έρχεται, για τους πιο ζεστούς χειμώνες. Αυτά λοιπόν το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάνετε like και εγγραφή και θέλω επίσης να μου γράψετε όλοι τους προβληματισμούς σας, τα σχόλιά σας ή τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε μέσα από την εκπομπή του The Greek Vineyard. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμηση στην εκπομπή, η εκπομπή πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ήδη πιάσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές εδώ και 3 χρόνια και μάλιστα και στα άλλα social media, στο Instagram αλλά και στο TikTok πλέον, έχουμε πλησιάσει σχεδόν και εκεί από 1 εκατομμύριο προβολές σε κάθε πλατφόρμα. Πάμε πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.